Γεια σας παιδιά, εδώ είμαστε πλέον και αυτό είναι ακόμα ένα βίντεο Brawl Stars. Να πω ότι έχω φτάσει τα 2000 τρόπια όπως βλέπετε πάνω αριστερά και έχω ένα Mega Box το οποίο θα το κρατήσω νομίζω, όπως κάνω πολλές φορές. Τέλος πάντων, σε αυτό το βίντεο έχουμε αρκετά boxes και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το δεύτερο Star Power του Otis. Επειδή βγήκε πριν λίγες μέρες, μισώ να πάρω και αυτά τα gems, δεν τα είδα. Όπα. 20 gems και πιν του Otis, ναι, ξέχασα να τα πάρω αυτά. Τέλος πάντων, ο Otis έχει λοιπόν ένα καινούργιο Star Power, το δεύτερο αυτό, το οποίο ουσιαστικά ρίχνει με κάθε βολή ένα παραπάνω. Μία παραπάνω σαν μπογιά να το πω. Δηλαδή αυτό που ρίχνει, κανονικά ρίχνει 3, αλλά με αυτό το Star Power ρίχνει 4 τέτοια. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα το πω ακριβώς. Τέλος πάντων, θα παίξουμε εννοείται λίγο με τον Otis, να τον ανεβάσω λιγάκι σε όποιο game μου να είναι. Θα δούμε τώρα, θα πάμε, μπορεί να πάμε και Hunters. Και μετά θα ανοίξουμε μερικά box να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε αυτό το Star Power. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε τελικά να το πάρουμε. Αλλά hey, θα ανοίξουμε μερικά boxes, τουλάχιστον να πάρουμε μερικά coins κτλ. Πάμε πρώτα Hunters τελικά, ναι, αυτό λέω να κάνουμε. Πάμε πρώτα Hunters λοιπόν. Ωραία, και είμαστε σε ένα match λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Από ό,τι φαίνεται, εγώ είμαι πρώτος αυτή τη στιγμή, επειδή έχω πάσει στα τρόπια νομίζω ή κάτι. Νομίζω κάπως έτσι το γίνεται αυτό στην αρχή του match, δηλαδή ποιος είναι ο πρώτος, χωρίς να έχει πάρει κάποιο skill δηλαδή. Να λαγκάρω τώρα. Πόρε φίλε, πάλι το lag. Δεν πειράζει, εντάξει. Αυτό είναι κλασικό για τον Brawl Stars, παιδιά. Νομίζω και εσείς λαγκάρατε καμιά φορά, εντάξει. Όπα, κάποιος έκανε. Κάποιος πήρε πολλά kills. Να πάρει. Οκ, okay, από ό,τι φαίνεται. Ναι, τώρα είμαι τρίτος. Γιτάρω μία και. Όχι, όχι. Ω, πώς έζησα, πώς έζησα. Πώς έζησα, δεν έπρεπε να ζω, παιδιά, δεν έπρεπε να ζω. Αυτός άλλος έπρεπε να μου έχει πάρει το kill. Πόρε φίλε, αυτό ήταν πολύ κοντά. Ήτανε πάρα πολύ κοντά. Επίσης αυτός το παίρνε πρώτος, οπότε ας πάρουμε αυτόν το kill. Να τον πάρουμε αυτό μισό λεπτό. Έλα, έλα, nice, ωραία, πήραμε αυτόν λοιπόν. Τώρα είμαστε, έχουμε 3 kills. Έλα εδώ μπέλ, έλα εδώ μπέλ. Έλα εδώ μπέλ, έλα εδώ μπέλ, έλα εδώ μπέλ. Α. Τέλεια, πήραμε την μπέλ λοιπόν, δεν το περίμενα. Έχω πολύ λίγη ζωή για κάποιο λόγο. Μένουμε πολύ λίγη ζωή. Οκ, okay, πάντως έχουμε 4 kills, είμαστε δεύτεροι από ό,τι βλέπω. Και αυτό. Πάω λίγο πιο πάνω να δω που είναι αυτός ο πρώτος. Είναι κάπου εδώ πάνω. Α, έχει εδώ ένα Mr. P. Α. Α, τέλεια, τώρα είμαι ακόμα δεύτερος, αλλά τέλος πάντων. Μιουτάρω την μπέλ, έλα. Τέλεια, βγήκα πρώτος. Όπα, αυτό δεν το περίμενα. Οκ, okay, άρα είμαι πρώτος. Nice, τέλεια, 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 οκ. Okay. Πάμε να παίξουμε τώρα και λίγο. Να πω ότι δεν χρησιμοποιήσω καθόλου το gadget βέβαια που έχω. Δεν χρησιμοποιήσω καθόλου το gadget. Τέλος πάντων, θα πάμε λίγο. Να πάμε gem grab. Ας πάμε gem grab, γιατί όχι. Θέλω να δοκιμάσω τον Otis και σε άλλα game modes, να δω πώς πάει. Συνήθως εγώ δεν παίζω άλλα game modes, όπως ο Ούντα, νομίζω με ξέρετε παιδιά και σε άλλα βίντεο με έχετε δει. Ότι. Μετά άλλα game modes δεν το έχω και πολύ. Μάλλον όχι, δεν το έχω. Απλώς δεν παίζω επειδή δεν έχω κάποιους online απ' έξω, τις περισσότερες φορές δηλαδή. Και δεύτερον, έχω, πώς το λένε, είναι οι randoms, οπότε δεν νικάω συνήθως. Και επίσης, ναι, δηλαδή δεν μου πολύ αρέσει να παίζω με 3v3 game modes χωρίς κάποιον να είναι μέσα ή. Τέλος πάντων, τα παίζω μόνος μου, δεν μου αρέσει να παίζω 3v3, νομίζω και όλοι το κάνετε αυτό δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων. Εδώ τρώω πολύ damage. Εδώ τρώω πολύ damage. Εδώ τρώω πολύ damage. Όπα, πήρα το kill τη κότσα τη Τζανέτα, αλλά και πάλι. Δεν νίξω, οκ, δεν πειράζει. Μα, όλα τα Clash of Clans εδώ πέρα τα τέτοια, τα sprays έχουμε βάλει. Ναι, δεν νομίζω πως νικάμε. Και δεν νομίζω πως θα νικήσουμε, μάλλον να το πω έτσι. Δεν νομίζω πως θα νικήσουμε, επειδή. Κάτσε να μην τώρα αυτό το τζιν λίγο. Ωραία, τέλεια. Ω, πήρα και την μπελ. Πήρα και την μπελ. Οκ, τέλεια, τέλεια. Τζανέτ, Τζανέτ, γύρω πίσω. Τζανέτ, γύρω πίσω. Οκ, πάλι καλά, πάλι καλά. Nice, nice, nice. Τέλεια, τέλεια. Ωραία. Οπα, λάθος. Θα βάλω και εδώ ένα gadget για να το πατήσουνε. Και το πάτησε η μπελ, η άχρηστη. Τι να κάνουμε. Και. Οπα. Οπα, δεν νικήσαμε ακόμα. Οκ, εντάξει. Τώρα πρέπει να νικήσαμε. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Τέλεια. Οκ, okay, μιούταρα το τζιν. Θέλω να μιουτάρω την μπέλα, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει.
Τουλάχιστον νικήσαμε. Οπότε. Τέλεια. Οπότε πάει και αυτό το match. Πήραμε και άλλα τρόπαια. Είμαι και star player, εντάξει. Ωραία. Και πήραμε και για το club μερικά points. Να πω ότι δεν παίζω και πολύ club league. Νομίζω όσοι είστε στο club τα ξέρετε. Αλλά ναι. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε λίγο knockout και μετά να ανοίξουμε τα box. Ξέρω, πάμε λίγο knockout. Επειδή τα knockout matches πάνε λίγο γρήγορα. Ενώ δεν παίρνουν πολλή ώρα. Οπότε. Γιατί όχι. Ελπίζω να τους νικήσουμε 2-0 τους άλλους στους γύρους. Επειδή βαριέμαι κιόλας να ανοίξω τα boxes και επίσης το βίντεο θα βγει μεγάλο αν κάτσω και παίξω και άλλα ματσάκια. Οπότε γι' αυτό θα παίξω αυτό το knockout match και μετά θα ανοίξω τα boxes. Οκ, εδώ έχει μια άμπερ. Οχ, έφαγα poison και λαγκάρω. Οκ, εντάξει. Η άμπερ είναι εκεί μέσα. Ωραία, είμαι εγώ εναντίον τη Άμπερ. Οκ. Λοιπόν. Πρέπει να χυλάρω λίγο. Οκ, χυλάρα. Έλα εδώ, Άμπερ. Ωραία, τη μιούτερα. Έλα. Έλα. Έλα, ρε φίλε. 200 HP, σοβαρά τώρα. Πόρε. Γιατί μου σπάει τα νεύρα τόσο πολύ αυτή η Άμπερ. Έλα, ρε φίλε, έλα εδώ πέρα. Έλα, έχεις χάσει, Άμπερ, τελείωνε. Έλα. Οχ. Θα μου βάλει το super τώρα και θα καώ, νομίζω. Αν με πετύχει δηλαδή, αλλά... Okay, το έχει βάλει σε καλό σημείο από την αλήθεια, αλλά χάνει ζωή από το poison, οπότε ναι, νικήσαμε αυτό το ματσάκι. Όχι αυτό το ματσάκι, αυτό το round, συγγνώμη, αυτό το γύρο. Βάλουμε εδώ και ένα sticker. Ένα spray. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Λέμε τώρα. Οκ. Δεν καταλαβαίνω πώς οι άλλοι randoms πεθαίνουν τόσο εύκολα. Δηλαδή, αυτό είναι το πιο σπαστικό πράγμα με τους randoms. Δηλαδή, πάνε και πεθαίνουν. Οκ, μη τώρα την τέτοια για να μην πυροβολάει την πόνη. Έκανα το aim, αλλά. Ναι. Οχ. Μισό, είμαστε 3v1. Όχι, ρε φίλε. Σοβαρά τώρα. Ρε, πώς πεθαίνουν τόσο εύκολα οι συμπαίκτες μου, όχι αντίπαλοι μου, συμπαίκτες μου. Ρε, γιατί πεθαίνουν τόσο εύκολα. Ρε, Μαξ, τι κάνεις εκεί πέρα. Παίξε λίγο καλύτερα. Κοίτα, ρε, η άλλη Μαξ πάει και πεθαίνει, μιλάμε. Πάει δίπλα στην Άμπερ για να πεθάνει. Εντάξει, τι να πω εγώ τώρα. Και, lag. Okay. Οκ, πάει ο Byron. Να πάρει, δεν πρόλαβα να την πετύχω. Οκ. A few moments later. Έλα ρε Bonnie. Οκ, νικήσαμε, οκ. Την νίκησα, επιτέλους. Ωραία. Άρα πήραμε και αυτό το win. Και τώρα θα πάμε να ανοίξουμε τα boxes. Θα τα ανοίξω λίγο γρήγορα νομίζω. Θα δούμε. Ξεκινάμε πρώτα με brawl boxes, εννοείται θα τα πάω γρήγορα. Οκ, gear token, αυτό καλό είναι. Κι άλλο gear token, what? Οκ, powerpoints, coins, όλα αυτά που μας αρέσουν, εντάξει. Δεν θα πάρω κάτι έτσι κι αλλιώς, δεν έχω και πολλά πράγματα να πάρω. Μόνο gadgets, star powers κτλ. Τώρα που δεν έχω και brawlers να πάρω, εντάξει, είναι λίγο. Είναι λίγο παράξενο που δεν έχω πάρω brawler, επειδή κάνω box openings και δεν έχω πάρει κάτι σπουδαίο, αυτό εννοώ. Εννοείται πως θέλω να ξέρω το account μου κτλ, αλλά με τώρα που μπήκε το power 11, δεν το βλέπω. Δηλαδή θα μου πάρει αρκετό καιρό. Πάντως πάμε με τα big boxes να δούμε. Δεν έχει κάτι, οκ. Θέλουμε το star power του Otis όπως είπα και στην αρχή του βίντεο. Να δούμε αν θα το πάρουμε. Δεν νομίζω να το πάρουμε βέβαια επειδή έχω να πάρω και άλλα πράγματα. Οπότε μάλλον θα πάρω αυτά τα άλλα και όχι το star power. Αυτό, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Πάμε. Οκ, δεν το πήραμε. Εντάξει δεν πήραμε κάτι. Tier 44. Μπα, απολύτως τίποτα. Tier 47. Όχι, απολύτως τίποτα. Να το, 49. Big box. Όπα, όχι, αυτό δεν έχει κάτι. Ναι. Ωραία, 20 power points θα τα βάλω. Σε ποιο να το βάλω. Θα τα βάλω στο Leon. Θέλω να το πάω power 11. Γιατί όχι. Θα τα βάλω στον Serge, αλλά. Οκ, tier 52. Δεν έχει κάτι. Οκ. Tier 53.
Εντάξει, είμαι πολύ κοντά στο να τελειώσω το pass και θα κάνω κι άλλο ένα βίντεο που θα παίρνω τον Φαραώ της. Όπα! Astral Power του Poke. Οκ, αυτό είναι πολύ καλό. Δεν ξέρω γιατί δεν το είχα. Ήθελα το. Μάλλον είχα το άλλο που κάνει damage με το Super και αυτό είναι πολύ καλό. Αλλά αυτό το θέλα περισσότερο επειδή με αυτό το Astral Power ο Poke είναι καλό. Δηλαδή, χωρίς αυτό το Astral Power, ο Poke 3v3 είναι. Όχι πολύ καλό. Οκ. Δεν πήραμε κάτι. Tier 60. Πάμε να δούμε. Τίποτα. Tier 61. Okay, αυτά. Και τώρα έχουμε μερικά Mega Box. Θα τα ανοίξουμε γιατί όχι. Ξεκινώντας από το Tier 40, πάμε. Mega Box 7. Οκ, okay, δεν έχει κάτι αυτό επειδή είχε και τα tokens. Τα tokens λέω. Τα. Είχε στην αρχή τα. Ναι, τα gear tokens και το scrap. Οπότε. Ναι, ούτε αυτό έχει κάτι για τον ίδιο λόγο. Παλιά που όταν παίρναμε 7 στα Mega Boxes, παίρναμε κάτι. Ήταν οι καλύτερες εποχές. Τώρα παίρνει 7 και δεν έχει τίποτα. Δυστυχώς. Και αυτό έχει 6, τίποτα. Token Doubler όμως 400, γιατί παίρνω 400. Εγώ θυμόμουν ότι παίρναμε 200 παλιά. Όπα, αυτό έχει 8, αυτό έχει 8, και okay, αυτό κάτι έχει. Αυτό έχει 2 πράγματα. Οκ, okay, αυτό έχει 2 πράγματα. Αυτό έχει 2 πράγματα. Star Power τη Jackie. Οκ, okay, αυτό είναι το Counter Crash, αυτό είναι πολύ καλό. Και Star Power τη. Α, όχι, του Sprout, οκ. Okay. Αυτό είναι το Sprout. Και αυτό είναι καλό, να πω την αλήθεια. Πάμε Tier 60, Mega Box, πάμε να δούμε. 7 και αυτό, τίποτα, οκ, okay, δεν έχει κάτι. Και tier 62, πάλι 7, όχι, τίποτα. Πάμε να πάρουμε και αυτό το Mega Box, 42.000 τρόπε, 32, όχι 42, τι λέω. Δεν πειράζει, εντάξει, ας πάρουμε και αυτό. Που λίγα θα το κρατήσω, αλλά τώρα, εντάξει, δεν πειράζει, σιγά το πράγμα, ένα Mega Box είναι. 7, οκ, okay, τίποτα, έτσι κι αλλιώς, ναι. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πάρα πολλά coins. Και αυτό είναι το καλό, επειδή coins θέλω πάντα εγώ, για κάποιο λόγο θέλω συνέχεια coins, μάλλον ξέρω τον λόγο, επειδή έχω αγοράσει αρκετά του silver skins, οπότε έχω χάσει αρκετά χιλιάδες coins με αυτόν τον τρόπο. Και ναι, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Έπρεπε πρώτα να ξέρω το account μου και μετά να πάρω τα silver skins. Οπότε, παιδιά, στο επόμενο βίντεο αυτό ήταν να μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να γράψετε ένα comment και φυσικά να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι. Και τέλος, στο επόμενο βίντεο, γεια σας!